Για να δούμε τώρα όλα τα νεότερα με τη Μίνα Καραμήτρου εδώ στο στούντιο. Από το μέτωπο των ερευνών, καταρχάς Μίνα. Στην αντιδρομοκρατική λοιπόν έχουν βάσιμες ελπίδες σε νίκη ότι θα μπορέσουν να εντοπίσουν DNA και αποτυπώματα από τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Mm -hmm. Ο τρόπος με τον οποίο οι πυροτεχνουργοί της ασφάλειας προκάλεσαν την ελεγχόμενη έκρηξη ήταν τέτοιο ώστε να μην διαλυθεί ολόκληρο ο μηχανισμό, έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και από ό,τι λένε, τα κομμάτια τα οποία του ενδιαφέρουν για να μπορέσουν να εντοπίσουν DNA και αποτυπώματα. Γιατί κατά τα άλλα, ξέρουν ότι αυτό που πήγε και την τοποθέτησε, άρα εξωτερικά το μπουκάλι δεν θα έχει κάτι το μέτρα, ναι. Μέσης, ναι. ναι, θεωρούν όμω ότι τα κομμάτια εκείνα τα οποία του ενδιαφέρουν και αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με την συνδεσμολογία, στο, στο κομμάτι δηλαδή, στο σημείο τη συνδεσμολογία mm -hmm. τη βόμβα, είναι αυτούσια και θα μπορέσουν να εντοπίσουν DNA και αποτυπώματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Ναι. Λοιπόν, αναμένοντα αυτό, να σταθούμε και στην εκτίμηση τη αντιτρομοκρατική ότι η ομάδα, η οργάνωση που έδρασε στου ζωγράφου είναι παρακλάδι μια άλλη μεγάλη και διεθνού οργάνωση. Ναι. Όσο περνούν οι ώρε, καταλήγουν όλο και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι έχουν να κάνουν με τα ίδια άτομα τα οποία ήταν στην, στην βομβιστική επίθεση στον Άγιο Διονύσιο. Δεν ξέρουν αν. Και εφόσον αναλάβουν την ευθύνη, με ποιο όνομα θα την αναλάβουν mm -hmm. την ευθύνη. Ούτε καν γνωρίζουν αν θα αναλάβουν την ευθύνη με το ίδιο όνομα που ήταν και στον Άγιο Διονύσιμο. Αυτό όμω το οποίο λένε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παρακλάδι μια διεθνού οργάνωση, η οποία έχει ξεκινήσει από τη Χιλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κάνει πάρα πολλά χτυπήματα ε, σε όλο τον κόσμο. Τα παρακλάδια τη και εδώ, το ελληνικό παράρτημα δηλαδή τη συγκεκριμένη οργάνωση mm -hmm. στην Ελλάδα, είναι αυτή η ομάδα η οποία κάνει τα χτυπήματα αυτά. Θεωρούν ότι δεν είναι πάνω από τρία άτομα στη συγκεκριμένη ομάδα και η ηλικία του είναι από 20 έως 30 ετών. Λοιπόν, αναμένοντας το αποτέλεσμα των ενεξελίξεων ερευνών, σε ευχαριστούμε πολύ μήνα.